Απόψε, 100 Ελληνίδες και Έλληνες έρχονται αντιμέτωποι με τα μικρότερα και μεγαλύτερα ερωτήματα του έθνου. Πόσοι μένουν στην ίδια πολυκατοικία με τους γονείς τους, τι προτιμούν να αγκαλιάζουν, το κατοικίδιό τους ή τον την σύντροφό τους. Αυτά και άλλα πολλά έρχονται αμέσως τώρα. Η 100 είναι εδώ και έφτασε η ώρα να τα πούμε. Γεια σας, είμαι ο Λάμπρος Υφής και αυτό είναι το show των 100! Το show που θέτει τα μικρά και μεγάλα ερωτήματα της ζωής μας, ερωτήματα όπως πόσοι προτιμούν να πίνουν νερό από ποτήρι, πόσοι προτιμούν να πίνουν από μπουκάλι και πόσοι δεν πίνουν καθόλου νερό και το θυμούνται αργά το βράδυ και πίνουν 2 λίτρα νερό εκείνη την ώρα και δεν πάει καθόλου καλά. Απέναντί μου έχω 3 καλεσμένους έτοιμους να ανταγωνιστούν για το ποιος γνωρίζει τους Έλληνες καλύτερα. Με καταγωγή από Ήπειρο και Κύπρο, παρουσιαστής με πάθος στη μαγειρική και 3 ονόματα είναι ο Σάβας Αρμάντο Μάριο Πούμπουρας! Παρουσιάστρια, ραδιοφωνική παραγωγός, πρώην μοντέλο και πρώην γεωλόγος είναι η Νικολέτα Ράλλη! Κωμικός, πρώην άνεργος, νυν καπετάνιος και μελλοντικός άνεργος είναι ο Μιχάλης Μαθιουδάκης! Γεια σας, καλώς ήρθατε! Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα στο επεισόδιο μαζί μας. Πρέπει να ξεκινήσω, Σάβα, με αυτή την πληροφορία. Ναι. Ισχύει ότι όντως έχεις όνομα Αρμάνδο ναι. και δεν το έχεις χρησιμοποιήσει. Το χρησιμοποιούσα μικρός, άρεσε πολύ στα κορίτσια, αλλά... Είναι εκπληκτικό όνομα, δηλαδή γιατί. Γιατί όχι. Άκουσε τι έγινε, έμεινα περισσότερο στα προβλήματα που δημιουργούσαν τα περισσότερα ονόματα. Σωστό. Τα προβλήματα τα οποία είναι ακριβώς εκλογές, φανταρικά, υπεύθυνες δηλώσεις, όπου έχει να κάνει δημόσιο, έπρεπε να συμπληρώνω και τα 3 ονόματα. Αν ξέχναγα τα 2. Ακυρωνόταν η τέτοια. Οπότε μου βγήκε ξέρεις, μια αποστροφή στα άλλα 2 ονόματα. Έχει Σάβα και έχει και Αρμάνδο. Δηλαδή. Είναι πιο εύκολο να βρουν έναν Αρμάνδο. Αρμάνδο. Ένα Σάβα. Ο Αρμάνδο είναι και. Αρμάνδο είναι και σεσημασμένο λίγο έτσι. Δεν μπορεί να είσαι ένα απλό Αρμάνδο. Ωραία. Και Νικολέτα, γεωλόγο. Καταρχάς, θέλω να πω, δεν ξέρω ποιος έκανε έρευνα όσον αφορά το βιογραφικό μου. Εγώ. Δεν τελείωσα, δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβε. Όχι, γιατί είχα πάει στα Καλλιστεία και με κατέκτησε ο μαγικός κόσμος της μόδας. Άφησες τις πέτρες για τα Καλλιστεία. Ναι, βασικά δεν τις άφησα και πάρα πολύ, γιατί όσον αφορά τα πετρώματα και όλα αυτά, τα πέρασε όλα τα μαθήματα. Άρα, Άμπα, τελικά. Τι σου έμεινε. Μου είχε μείνει ότι είχε να κάνει με τη σεισμολογία, με τεκτονική. Πράγματα πολύ φυσική, πρώτου έτους με τίποτα, δεν ξέρω γιατί. Μαθηματικά τρίτη ηλικίου. Όχι, μέχρι μια χαρά. Λοιπόν, να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι, αλλά και disclaimer ότι δεν είστε ιδιαίτερα σημαντικοί για αυτό εδώ που κάνουμε, όπως και εμείς άλλωστε, μην το παίρνετε προσωπικά. Σημαντική εδώ είναι η 100! Πανέμορφοι άνθρωποι, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Μιλάμε για ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της κοινωνίας μας που έχει έρθει εδώ για να μας δείξει τι σκεφτόμαστε και νιώθουμε τον τελευταίο καιρό και όχι μόνο. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρώτη μας ενότητα, η οποία είναι το «Γράψτε αδέρφια». Σε αυτή την ενότητα τις ερωτήσεις μας τις δίνει ο κόσμος που μας παρακολουθεί. Γράφει στο account μας, στο Instagram που εμφανίζεται κάπου εδώ. Μας στέλνει ό,τι ερώτηση θέλει, εμείς την παίρνουμε, την απευθύνουμε στους 100 και μπορούμε μετά να τη συζητήσουμε. Ουσιαστικά τι γίνεται, θα πρέπει να αποφασίσετε τι ποσοστό των 100 θα απαντήσει ναι στην ερώτηση που θα κάνουμε. Ναι. Όποιος πέσει πιο κοντά με το ποσοστό του παίρνει το βαθμό. Αν το καρφώσετε, παίρνετε 2 βαθμούς. Θέλεις να ακούσεις την πρώτη ερώτηση? Φυσικά. Ωραία. Πόσοι από τους 100 έχουν τσακωθεί σε πρώτο ραντεβού? Σε πρώτο ραντεβού να έχουν τσακωθεί. 100. Κλειδώστε. Για να ξεκινήσουμε με εσένα, Μιχάλη, που έχει το χαμηλότερο. 11% πιστεύει ότι έχουν τσακωθεί σε πρώτο ραντεβού. Ναι. Ναι, Μιχάλη. Γιατί? Γιατί. Αν σ' αρέσει η άλλη ναι. ή ο άλλος, άλλο. Συμφωνείς. Σίγουρα. Με όλα. Τα πάντα. Για να προχωρήσεις στο δεύτερο τρίτο που. Που μπορείς να παίξεις. Να παίξεις σιτουασιόν. Ωραία. Έλεος. Αν δεν σ' αρέσει. Αν δεν σ' αρέσει. Δεν θα μπει στη διαδικασία να τσακωθείς. Δηλαδή, ανυπομονείς, όχι ρε παιδί, ναι. βγαίνεις, βλέπεις ότι δεν σου κάνει. Ναι. Δεν είναι και πιο ωραίο ήταν από το βέβαια. Και θες να ξεμπερδεύεις. 17% Νικολέτα. Είσαι μαζί μας ακόμα. Είμαι μαζί σας. Καταρχάς θεωρώ ότι για να βγεις ραντεβού, αν δεν μιλάμε για κάποιο ραντεβού στα τυφλά,
Μία πρώτη εικόνα υπάρχει, άρα προφανώς και σου αρέσει ο άλλος για να βγεις ραντεβού μαζί του. Ωστόσο, θεωρώ ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θα ήταν εγκρατείς στο να τσακωθούν. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να βάζα και κάτω του 10% κανονικά, αλλά. Έδωσε ένα 17% γιατί είσαι large. Σάββας με ένα 27%, σαν να ξέρει κάτι. Ένα στους τρεις. Δεν θεωρώ ότι είναι μικρό το ποσοστό αυτό, ένα στους τρεις. Καθόλου. Αλλά επειδή κανένα δεν είναι normal πλέον. Και επειδή όλοι γίνονται trigger με το οτιδήποτε, όλοι έχουν υψηλά standards. Ναι, ναι, ναι. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, λίγα λόγια, αφού λέει κανένας δεν είναι αυτό, ας πάνε όλοι για ψάρεμα, οπότε δεν έρχομαι για να κάποιο να τελειώνουμε. Τσακωμός, τσακωμός καφέ. Έχω μπερδευτεί με τις εκφράσεις. Έβαλε μπιπ στον εαυτό του. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Άρα σε τυφλό ραντεβού, ένα 27% μπορεί να ρίξει ένα καυγαδάκι εκεί για να. Ναι, ας πούμε, εγώ είχα. Το έχει συμβεί. Ναι, έχω τσακωθεί. Σε πρώτο ραντεβού. Ναι. Θυμάσαι τον λόγο. Ναι, βεβαίως. Πες το. Για πες. Επειδή χαιρέτησα μία φίλη, το ραντεβού αποδείχτηκε ζηλιάρα από το πρώτο ραντεβού. Ναι. Και της λέω ότι αυτά εγώ δεν τα έχω. Χαιρέτησε μία φίλη, σου είπε τι γίνεται εδώ. Ναι, χαιρέτησε, τι είναι αυτή. Ναι. Με αυτό το ύφος, ναι, δηλαδή τσαμπουκάς κατευθείαν. Ναι, λέω τι είναι αυτή, δεν σε κατάλαβα. Ναι. Και μετά από αυτό. Βασικά δεν είναι ότι χρειάστηκε να τσακωθώ εγώ πολύ. Εκείνη τσακώθηκε. Εγώ απλά ζήτησα το λογαριασμό, πλήρωσα και σηκώθηκα και έφυγα. Κύριος. Ναι. Ένας Αρμάντο έτσι κάνει. Ναι, πάντα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τι απαντήσαν οι 100. 30% ο Σάββας παίρνει τον πρώτο βαθμό. Συμβαίνει. Σχεδόν ένα στους τρεις, σχεδόν το κάρφωσε ο άνθρωπος από την εμπειρία του. Το διάβασε το ένα στους τρεις. Και για να δούμε αν θέλει και κάποιος από τους 100 να μας μιλήσει πάνω στο θέμα. Χέρια, παρακαλώ. Θεοδώρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σου, τι γίνεται. Μια χαρά, εσείς. Μια χαρά. Εγώ έχω να πω ότι μόνο στο πρώτο ραντεβού φτάνω. Οκ, πάμε. Μπράβο. Καλή αρχή, ναι. Γιατί πραγματικά μαλώνω και μετά δεν υπάρχει δεύτερο ραντεβού, δυστυχώς, τον τελευταίο καιρό. Θυμάσαι λόγους πιθανούς που έχεις μαλώσει σε πρώτο ραντεβού. Ναι, ναι. Έχει αλλάξει πάρα πολύ ο κόσμος και οι άντρες και οι γυναίκες, έτσι. Και νομίζω ότι προτιμώ να επιλέξω τη μοναξιά μου από μια κακή παρέα, εγώ προσωπικά. Οπότε, όταν ακούω... το Viper χτυπάει, συνέχεια δέχεσαι μηνύματα, ενώ ούτε καν έχουμε πιει έναν καφέ ή πριν πιούμε τον καφέ αρχίζει ο άλλος να βγάζει μία λίστα με το τι θέλει και κάποιες εκφράσεις που ούτε γνωριζόμαστε. Εντάξει, έχει χάσει ήδη το παιχνίδι. Έτσι, δηλαδή τόσο καλά. Εντάξει, από την άλλη όμως δεν είναι ωραίο να ξέρεις ότι ο άλλος είναι ειλικρινής. Ότι είναι ψυχάκι. Ότι είναι ψυχάκι, αυτό εννοούσες, ναι. Αυτό είναι ευλογία να ξέρεις ότι έχει βγει πρώτο ραντεβού και απλά θέλει να είναι στα social media και όχι μαζί σου. Εντάξει, το social media είναι το λιγότερο νομίζω. Ναι. Το ψυχάκι φαίνεται και από άλλα πράγματα. Άρα εσύ σε πρώτο ραντεβού, άμα έβλεπες ψυχάκι, θα έλεγες OK, εδώ είμαστε. Ναι, και θέλω να πω σε όλα τα κορίτσια και τα γόρια που μας βλέπουν ότι τα ψυχάκια φαίνονται από το πρώτο ραντεβού. Okay. Να το ξέρετε αυτό, παιδιά. Πραγματικά. Πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θεοδώρα. Να είσαι καλά. Τώρα περνάει μαζί μας. Ευχαριστώ και εγώ. Πάμε να συνεχίσουμε στη δεύτερη μας ερώτηση. Πόσοι από τους 100 έχουν συρτάρει με καλώδια και φορτιστές που δεν ξέρουν για ποια συσκευή είναι και αν τα χρειάζονται. Πλέον. Εντάξει, αλλά τα κρατάνε στο συρτάρι. Πόσοι έχουνε, για να δούμε. Κλείδωστε. Μεγάλα ποσοστά. Ξεκινάμε. 90% το μεγαλύτερο, Νικολέτα, από σένα. Το συρτάρι, το κλασικό, το έχουμε αναλύσει και σε άλλα επεισόδια. Νομίζω ότι δεν υπάρχει σπίτι χωρίς αυτό το συρτάρι. Κανονικά έπρεπε να γράψω ένα 99%. Αλλά κράτησα έτσι ένα 10, μήπως και. Μήπως και. Και μιλάμε τώρα, μπορεί να είναι από 2-3 καλώδια μέχρι και 100 και ναι. Να μην υπάρχουν καν οι συσκευές ή να λες μπορώ να το χρειαστώ αργότερα για κάτι άλλο. Ναι. Δεν πετάς καλώδιο. Δεν πετάς καλώδιο γιατί δεν ξέρεις που θα σου χρειαστεί. Δεν θα σου χρειαστεί, αλλά δεν ξέρεις. Ποτέ δεν θα σου χρειαστεί. Ποτέ δεν θα σου χρειαστεί. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις όμως, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή ένα σκάρτ για τηλεόραση του 90. Δεν υπάρχει σκάρτ. Δεν ξέρεις. Σε μια τσέπη σου βρίσκεται πάντα ένα σκάρτ. Δεν πρέπει να το έχεις όμως. Πού ξέρεις, μπορεί να γυρίσει τεχνολογία, παιδιά, και να πεις. Εδώ το είχα. 77% Σάββα. Το έχεις το συρτάρι αυτό? Ναι. 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 Εννοείται. Το έχω αυτό το συρτάρι. Το οποίο νομίζω σου μεγαλώνεις, δηλαδή γίνεται ντουλάπα μετά από κάποιο σημείο, έτσι. Κι όμως, φτάνεις στο σημείο να ξεθάψεις ένα αρσεά σε τζακ που μπορεί να το χρειαστείς. Κάποια στιγμή, ναι. Ναι.
Ισχύει. Μιχάλη, τι έχεις βάλει στο σιρτάρι? Έχω βάλει ακριβώς 50%. Ναι. Γιατί είναι οι άντρες εδώ πέρα. Οι άντρες. 50%, 50 άντρες. Τέλος. Ναι. Εγώ έχω ένα σιρτάρι στο σπίτι μου που έχει κανονικά ρούχα. Όλα τα άλλα έχουν καλώδια. Τα υπόλοιπα έχουν καλώδια και έχω adapters. Έχω από συριακή σε παράλληλη που γίνεται USB, ναι, που γίνεται παλιά VGA, που γίνεται η δεύτερη VGA. Πότε ξαναγίνεται... ξέρεις αυτό, ναι. Ναι. Και μετά ξαναγίνεται HD, full, να κρυθεί. Ναι. HQ quality. Να δούμε όμως και ποιος από τους τρεις σας έχει πέσει πιο κοντά. 82% που σημαίνει ότι ο Σάββας παίρνει το βαθμό. Σάββας, ο Σάββας διαβάζει τους 100. Απλά, μπράβο, έτσι, μπράβο. Πάμε στην τρίτη ερώτηση, η οποία είναι και αυτή, όπως και οι προηγούμενες, από το Instagram. Πόσοι από τους 100 μένουν στην ίδια πολυκατοικία με τους γονείς τους? Στην ίδια πολυκατοικία, όχι στο σπίτι. Όχι, στην ίδια πολυκατοικία. Πάνω, κάτω, κάτω, πάνω, ξέρουμε. Τα γνωστά. Άντε και δίπλα-δίπλα, ρε παιδί μου. Κλειδώστε. Ξεκινάμε, Μιχάλη, 33%. Ένα στους τρεις μένει κοντά, πάνω κάτω, δεξιά-αριστερά με τους γονείς του. Ναι, γιατί υπάρχει αυτός ο ομφάλιος, ο λόρος του τάπερ και του πλυντηρίου. Οριακά και αυτό καλώδιο είναι, άμα το σκεφτείς. Ναι, έτσι. Ακριβώς. Ένα καλώδιο. Και να απομακρυνθείς. Το τάπερ και το πλυντήριο. Μιλάς πάλι για τους 50 που είναι άντρες όμως, έτσι. Όχι απαραίτητα. Oh, σε αυτό δεν μιλάω. Γυναίκα να δίνει πλυντήριο στη μαμά της. Εντάξει, ό,τι φορά τα ακούς τώρα. Έλα, εντάξει, να δίνει... Μην πέσεις από τα σύννεφα. Πέφτω από τα σύννεφα, παιδιά. Εντάξει, να δίνει όμως παιδί στη μαμά της να το προσέξει, ας πούμε. Σωστό. Είναι ένα βασικό θεμέλιο της κοινωνίας μας. Βοηθάει και πάρα πολύ, έτσι. Και δηλαδή, πίσω... το να βοηθάει ο γονιός. Το... Η πολυκατοικία είναι καλό. Το ίδιο σπίτι, μην το παρατραβάτε. Ναι. Ναι. 16%, Νικολέτα. Ναι, αν έβαζα κάποιο άλλο ποσοστό θα ήταν σίγουρα μικρότερο από αυτό, δηλαδή μάλιστα, καμία σχέση με τα παιδιά. Εντάξει. Θεωρώ ότι επειδή μιλάμε και για περιφέρεια, ίσως μπορεί να μην υπάρχουν πολυκατοικίες, να υπάρχουν μονοκατοικίες. Ναι, εντάξει, δίπλα-δίπλα. Αυτό κάπως το έκανα, το δίπλα-δίπλα. Αν σου δοθεί ευκαιρία, ή μένεις με τους γονείς σου στο ίδιο σπίτι, ή φεύγεις τελείως σε άλλο κτίριο, σε άλλο τετράγωνο. Σε άλλη χώρα. Μην τους βλέπεις. Σε άλλη γη, σε άλλη χώρα. Ναι. 20% έχει βάλει ο Σάββας, ο πιο προσγειωμένος εδώ, έτσι κάτι ανάμεσα. Νομίζω ότι ίσως έβαλα κι εγώ πολύ. Θα το πήγαινα και πιο χαμηλά. Ήταν κάτι τυχαίο. Δεν... Πάμε να δούμε. Για να δούμε. 20% το καρφώνει. Ο Σάββας! Δεν το πίστευε, αλλά ήρθε! Δύο βαθμοί! Μας έχει σκουπίσει! Έχει ξεφύγει! Δεν έχει ξεφύγει! Πόντο για πόντο εδώ πέρα! Και θέλω να δούμε και κάποιον, να μιλήσουμε με κάποιον ή κάποια από τους 100, να δούμε αν έχει κάποια εμπειρία. Χέρια, παρακαλώ! Σοφία! Γεια σου, Σοφία! Γεια σας! Γεια! Σοφία μου, μένεις με γονείς, μένεις δίπλα με γονείς, είσαι γονιός, μένει το παιδί μαζί σου, τι γίνεται? Πολυκατοικία, πολυκατοικία, παιδιά. Πολυκατοικία. Και δεν τα πιστεύω αυτά με το δυσλειτουργικό μοντέλο που λένε ότι τα παιδιά και ότι υπάρχει καταπίεση και όλα αυτά. Εγώ μια χαρά ευχαριστημένη είμαι. Εντάξει, ο άντρας μου μερικές φορές παραπονιέται, η αλήθεια είναι. Βέβαια. Αυτός ο μικρός αστερίς. Η μάνα σου δεν μένει από κάτω. Έλα. Και φυσικά εγώ προτείνω το ιδανικό, το πρότυπο στον πρώτο ή στο ισόγειο να μένουν τα πεθερικά, γιατί κάνουν και το ρόλο θηρουρού. Α, οκ. Τσεκαδόρος. Άρα έβαλε τα πεθερικά στο ισόγειο και πήρε το ρετυρέ, ας πούμε, άλλοι. Bodyguard. Έτσι, έτσι. Να μου φέρουν και τα γράμματα όποτε χρειαστεί. Εξυπηρετεί πάρα πολύ. Πες μας, εξυπηρετεί σε θέμα τύπου μάνα να δώσουμε ένα φαγητό, πατέρα βοήθα σε κάτι, πάρ τα παιδιά, θέλουμε να είμαστε με τον άντρα μόνοι. Σε όλα. Ναι, σε όλα αυτά. Πού μένεις, πού μένεις, σε ποια πόλη? Η Σοφία είναι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ναι. Ήτανε αντιπαροχή η πολυκατοικία, είχατε δύο ορόφους? Όχι, χτίστηκε όροφος-όροφος. Κλάση. Ήτανε προσχεδιασμένο όλο αυτό, δηλαδή. Τέλει. Αυτό είναι το ελληνικό μοντέλο. Έχει ένα χαμογελάκι όμως. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Είναι ο άντρας από δίπλα και λέει... Και τη στιμαδεύει η πεθερά της και χαμογελάει για να... Όχι, με τη μάνα μένει. Όχι, με πάθος. Είναι του άντρα. Με τη δικιά μου οικογένεια σε πολυκατοικία, ναι, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Να είσαι καλά. Και τώρα κλείνει και τη χάνουμε για πάντα. Αυτή ήταν η τελευταία εμφάνιση. Και μια πολυκατοικία στη Νέα Φιλαδέλφεια.
αυτός ο γύρος ο οποίος είχε μηδενικό ανταγωνισμό. Γύρος του θανάτου ήταν αυτό τώρα. Ήτανε... Έχουμε ελπίδα τώρα εμείς μετά από αυτό το φιάσκο. Έχουμε. Ναι, παιδί, δεν πεθαίνει. Παιδιά, έχουμε ακόμα πολλούς γύρους. Όλα μπορούν να αλλάξουν. Η διαφορά του Σάββα μπορεί να μεγαλώσει ακόμα πιο πολύ. Οπότε πάμε στην επόμενη ενότητα που είναι το πάρε θέση. Ναι! Σε αυτή την ενότητα μιλάμε για διλήμματα ή το ένα ή το άλλο. Δίνουμε δύο επιλογές. Διαλέγετε εσείς ποια πιστεύετε ότι θα διαλέξουν 100 και με τι ποσοστό θα τη διαλέξουν. Ξεκινάμε με το πρώτο μας δίλημα. Τι προτιμάνε 100, να αγκαλιάζουν το κατοικίδιό τους ή τον την σύντροφό τους. Αγκαλιά με κατοικίδιο ή με σύντροφο 100. Γράφουμε. Ναι. Μην κοιτάτε τώρα, θα σε διστώ. Αγκαλιά σύντροφο ή κατοικίδιο. Κλείδωστε. Μιχάλη, τι έγινε εκεί. 78% να αγκαλιάζουν άνθρωπο και έχεις φτιάξει και ένα ανθρωπάκι μέσα στο 8. Όχι, μου βγήκε... Ποιον ανθρωπάκι. Πήγαινε για 8, μου βγήκε σπλινάντερο. Και ναι, το κορέτσι. Ωραία, 78% παρόλα αυτά να αγκαλιάζεις άνθρωπο. Ναι, εντάξει. Θέλω να πω ότι όσο και να αγαπάμε τα κατοικίδια μας, και η αγκαλιά με τον άνθρωπο θα σε οδηγήσει αναπόφευκτα και σε ένα άλλο κομμάτι. Το μεγαλύτερο μέρος προτιμάει να αγκαλιάζει άνθρωπο. Άνθρωπο, ναι. Κατοικίδιο, από την άλλη, έχει πάει η Νικολέτα, η οποία μας δείχνει πολλά. Πιστεύεις για τους Έλληνες ότι το 65% προτιμάει ένα κατοικίδιο? Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε στην Ιταλία, ξεχάστηκα για λίγο. Στην Ιταλία προτιμάνε κατοικίδια. Νομίζω σε κάποιες άλλες χώρες, ναι. Okay. Αλλά, παιδιά, εμένα όσο με έχει στηρίξει το σκυλί μου, δεν με έχει στηρίξει κανένας άνθρωπος. Τέλειο. Και αυτό το λες τώρα εδώ στην τηλεόραση. Το λέω μπροστά σε 100 ανθρώπους. 100 και μπροστά σε έναν άνθρωπο που ίσως το βλέπει αυτό, τον άνθρωπό της. Μισό λεπτάκι όμως. Με τον άνθρωπο. Έλα το σκυλί. Είμαι 3 χρόνια μαζί και με την Κάντι είμαι 15. Okay. Έτσι υπάρχει και ένα. Σωστό. Ένα χρονικό διάστημα. Δεν με εγκατέλειψε ποτέ. Και άμα τα μετρήσουμε και σε σκυλίσια χρόνια, μιλάμε για 45 και 3. Η απόλυτη αγάπη, ανιδιοτελής. Δεν... Ανιδιοτελής, αυτό. Δεν είναι. Δεν πώς σκυλί. Αγκαλιάζεις αλήθεια ένα σκυλί έτσι απέναντι. Να κάτσε, εγώ να. Σκούνι. Ωραία. Ναι, ναι. Ποιο είναι το δικό μου. Το μικρό κουτάλι είναι το σκυλί. Να το βάζω στην κυλίτσα μου έτσι. Ακόμα. Ακόμα, ναι, ναι. Εμείς είμαστε 3 στο κρεβάτι. 3. Ναι. Καλά περνάει ο άντρα. Καλά. Θα έρθει. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Σάβα, έχει σκυλί, παρόλα αυτά διαλέγεις για τους 100, φαντάζομαι και για τον εαυτό σου, όπως είπες, 58% να αγκαλιάζεις μια... Δεν, βέβαια, δεν κρίνω από μένα, Λάμπρο, πάντως. Επειδή παρακολουθώ τι γίνεται γενικότερα social media, τους ανθρώπους, θέλω να παρακολουθώ πάρα πολύ τον άνθρωπο, υπάρχει μια τάση, ναι, είμαστε πιο πολύ στα κατοικίδια, αλλά από την άλλη όλοι λένε, γιατί εγώ να μην έχω μια αγκαλιά, να μην έχω ένα αγκόμενο-αγκόμενα, γιατί να μην είμαι κι εγώ ζευγαρωτός. Άρα η ανάγκη αυτή είναι, θεωρείς. Νομίζω ότι αυτή είναι η ανάγκη περισσότερο, παιδιά, της εποχής. Βέβαια, η Νικολέτα έχει πάει στο ιταλικό μοντέλο, που είναι και το σκυλί και ο σύντροφος μαζί. Βλέπω και πώς τους φέρονται κάποια κράτη στα ζώα, έτσι, και πώς φέρονται στην Ελλάδα. Okay. Στην Ιταλία, δηλαδή, πραγματικά έχει μια πολύ καλή... Ψηφίζουν εκεί τα σκυλιά. Έχει γίνει. Εντάξει, όταν στην Ιταλία, τώρα την φέρνω σαν παράδειγμα, μπορώ να σου πω και άλλες χώρες, τα σκυλιά τα αντιμετώπιζαν και στους χώρους, στα καταστήματα, σαν να είναι άνθρωποι, μπαίναν κανονικά μέσα. Σταμάτα! Παρακαλώ, έχετε κάνει κρατσούλα. Καλά, η αλήθεια είναι ότι οι παιδιά... Τα παιδιά και έχουν το πιατάκι τους στην καφετέρια. Τα σκυλιά, η αλήθεια είναι ότι έχουν διεκδικήσει κάτι εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το έχουν κερδίσει. Πλέον θεωρούνται άνθρωποι. Δηλαδή, κάνανε μια τεράστια νίκη. Μπαίνουν στα αεροπλάνα, μπαίνουν στα εστιατόρια. Ορίστε. Δεν νομίζω ότι τα σκυλιά θέλησαν ποτέ να γίνουν άνθρωποι. Άσε να ξέρω εγώ για τα σκυλιά καλύτερα. Έχω πηγές που έχουν έρθει με έρευνες από την Ιταλία. Πάμε να δούμε τι έχουν διαλέξει όμως οι 100. Γελάνε. Θα κουφαθούμε τώρα, εντάξει. Όχι, δεν. 75% προτιμάει άνθρωπο σύντροφο. Μιχάλης Μαθηδάκης παίρνει το πρώτο του βαθμό σήμερα. Ευχαριστώ. Φυσικά, άμα ήμασταν στην Ιταλία, ο βαθμός θα είχε πάει στην Νικολέτα, αλλά δεν είμαστε, δεν πειράζει. Και μιας και το ανοίξαμε τόσο πολύ, θέλω να πάρουμε και μία γνώμη από τις 100, να δούμε τι γίνεται και εκεί. Βγάλτε μου έναν Ιταλό ή μία Ιταλίδα. Ελίζα! Έλα, Ελίζα μου, γεια σου. Το ράφι μου. Ciao a tutti. Γεια σου, Ελίζα. Το ράφι μου βλέπω από πίσω. Τι έχει γίνει εκεί? Έχεις κάποιο... Σας αφήνω να μαντέψετε τι ψήφισα. Έμεινε στο ράφι. Σύντροφο, άνθρωπο. Όχι. Ψήφισε σκυλί. Σκυλί, σκυλί προφανώς, γιατί είναι το ράφι της από πίσω. Να βοηθήσω λιγάκι. Εδώ είμαστε. Τέλειο. Τέλειο. Είναι το ράφι. Πώς το λένε? Πάμπλο.
Πάμπλο. Πάμπλο. Θα μπορούσε αν είναι... Με τον Αρμάντο. Με τον Αρμάντο, ξαδέρφια. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι το μόνο κατοικίδιο που έχεις. Ναι. Ωραία, και κοιμάστε μαζί. Θα δεν καθαρίζω και το καλοκαίρι και κάτι άλλο μικρά. Αλλά είναι το μόνο που αγκαλιάζω. Και σ' αγαπάει από ό,τι φαίνεται. Κάτι ήθελε να πει ο Πάμπλο. Δεν τ' άκουσες τι είπε. Τι είπε. Βγάλτε με έξω, βοήθεια. Ήλουι. Προς υπεράσπιση του είναι 15,5 χρονών, εντάξει. Εγώ ταυτίζομαι απόλυτα. Είναι της αγκαλιάς το βράδυ ή όχι. Θα μιλήσω για μένα. Ναι. Δεν ξέρω για τις υπόλοιπες γάτες. Εγώ καταπιέζω. Το ακούσαμε από την γραφή που βγάλε πριν ο Πάμπλο. Το βράδυ γάτα κυνηγάει. Με καλούν κάτι χειροζωικές, τις μπλοκάρω, δεν τις αγνώω. Ναι, εγώ καταπιέζω. Αρπάζω, δεν ακούω αν θέλει ή δεν θέλει. Τέλειο. Αλλά γενικώς είναι λίγο αγκαλίτσα. Το αστείο είναι ότι θέλει να κοιμάται στα πόδια μου και όταν δεν έχω τη στάση σώματος που τον βολεύει, έρχεται μες στα μούτρα μου και μου κάνει νιάω, νιάω, νιάω. Για να γυρίσω και να κοιμηθεί να βολευτεί. Τέλειο. Έτσι κάνει και το παιδί μου, πλάκα πλάκα. Η αλήθεια είναι ότι το κάνει συχνά. Αλλά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελίζα. Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ. Και να πούμε επίσης ότι οι σκύλοι και οι δικοί τους άνθρωποι ζουν κάποιες φορές και μοναδικές στιγμές. Κοίτα, κοίτα. Καταρχάς από αυτό που έχει βάλει το αξιολογητή. Ναι! Έλα, μωρέ. Thank you. Thank you. Thank you. Yep. Thank you very much. Thank you. Okay. Πιπίλα. Είναι δικιά μου η μύτη σου. Τέλειο. Νικολέτα, πες μας πόσα από αυτά έχεις κάνει. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Ναι, γενικά. Στόμα-στόμα με σκύλι. Εμένα δεν είναι του φιλιού το σκυλί. Α, okay. Όπως μάλλον δεν είμαι και εγώ βέβαια, γιατί αυτό πάει και λίγο μοιάζει το αφεντικό σου όταν είσαι με ένα... Α, ούτε εσύ του φιλιού. Okay. Ναι, όχι, δεν. Είναι μικρούλι εμένα, δεν είναι να κυλιστούμε μαζί στα χώματα και τέτοια. Okay. Είναι σίτσου η ράτσα. Σίτσου. Ναι, είναι δηλαδή τη τάξη των 5 κιλών, κάπου εκεί μικρούλι. Α, είναι χειραποσκευή. Ναι. Okay, την παίρνει κάμπινγκ. Ναι. Μια χαρά, είναι από αυτά που χαϊδεύεις ως κακός του James Bond. Όχι, είναι αυτό, γιατί είναι και το σκυλί που φτάνει το μαλλί μέχρι το πάτωμα. Είναι κάτι σε λάσα άψο με πεκινουά μαζί. Βασιλικό σκυλί αυτοκρατορικό από την Κίνα. Και μάλιστα μια άχρηστη πληροφορία εντελώς. Σίτσου σημαίνει χρυσάνθεμο ή λιοντάρι στην κινέζικη γλώσσα. Δεν το πιστεύω. Είναι καταπληκτικό. Αυτό το σκυλί φαντάζομαι έχει θέση σε κάποια υψηλή εταιρεία. Έχεις καταλάβει ότι όλο αυτό θα έπρεπε να είναι ένα τατουάζ. Ναι. Και απλά είναι σκυλί. Τι εννοείς! Λοιπόν. Είναι το σκυλί που τους νοικιάζει. Αυτό ναι, είναι το σκυλί που του πάνε το δίσκο έτσι και το ακουμπάνε το φαγητό του. Ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε το δεύτερο δίλημα το οποίο έρχεται από το Instagram. Τι προτιμάνε οι 100, τα μακαρόνια ανακατεμένα με τη σάλτσα ή σάλτσα αυστηρά από πάνω. Μεγάλο δίλημα. Τεράστιο. Ευχαριστούμε κόσμο του Instagram. Τεράστιο δίλημα. 100. Πάρτε θέση. Κλειδώστε. Για να δούμε τι θα γίνει με αυτή την διληματάρα. Είστε αρκετά κοντά γενικά στα ποσοστά σας. Σάβα, ξεκινάω με σένα, ναι. 60% από πάνω. Μιλάμε πάντα για μακαρόνια. Ναι. Και έχεις και πάθος με τη μαγειρική, οπότε ναι. Πάμε, δώσε μας λίγο τι, το πώς το σκέφτηκες. Δεν έχει λογική εξήγηση αυτό, απλά οι περισσότεροι γνωστοί μου όταν έρχονται για φαγητό σπίτι, ναι. Μου λένε μη μου ανακατέψεις τη σάλτσα, βάλτε με από πάνω και νομίζω και είναι το πιο απλό αυτό, να είναι πιο ωραίο το πιάτο. Να μπει και το τυράκι του. Μια ωραία εικόνα. Μην είναι νιανιά από την αρχή. Ναι. Και μπορεί να βάλω και λίγο. 53% Μιχάλη, έχει βάλει από πάνω. Ναι. Έχει μάθει ο Έλληνας ότι η σάλτσα μπαίνει από πάνω. Πάντα λες μπορεί να βάλει κι άλλο λίγο σάλτσα. Ναι. Χωρίς να πιστεύω ότι αυτό πια είναι το σωστό. Όχι. Τι πιστεύω, αλλά έτσι έμαθε. Έλληνες, λέμε, ναι. 70% πιστεύεις εσύ ότι οι Έλληνες προτιμάνε ανακατεμένα. Όχι. Όχι. Εγώ κατάλαβα άλλη ερώτηση. Τι. Όσοι αγκαλιάζουν τα σκυλιά του. Όχι. Εγώ θα σας εξηγήσω. Εγώ θεωρώ, και μπορεί και κάποιο από τα παιδιά εκεί έξω,
πώς ξεκινά να το τρώω το φαγητό μου. Άρα εσύ πιστεύεις ότι δηλαδή, παίρνεις το πιάτο και αρχίζει να κατέβεις. Πρόσεξε, αρχίζω και γυρνάω το πιρουνάκι μου και σε κάθε πιρουνιά παίρνω και λίγο σαλτσούλα. Είμαι ο τύπος που ρίχνω τυρί, αρχίζω και ανακατεύω και ξεκινάω το φαγητό. Ναι, εσύ πας στο δεύτερο με 70%. Φυσικά, ακριβώς. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι 70% τα ανακατεύει τα μακαρόνια του με τη σαλτσούλα. Η μπουκιά αγάπη, πού συγκαταλέγεται. Η μπουκιά αγάπη, παιδιά, είναι η εξής μπουκιά. Η μπουκιά αγάπη είναι ένα σερβίρισμα το οποίο το έχω φεύγει εγώ. Ναι. Και είναι τυρί τριμμένο, ναι. Ζυμαρικό. Ναι. Ναι. Λίγο βούτυρο, να είναι καυτά όμως, αλλιώς εκεί μέσα. Ναι. Σάλτσα. Ναι. Σε καλό σου. Λιγότερα ζυμαρικά από ό,τι στη βάση και μετά πάρα πολύ τυρί. Η μπουκιά έμφραγα είναι αυτό. Όχι, ένα μικρό μπαστίτσιο. Ένα μικρό μπαστίτσιο. Αυτό λοιπόν η μπουκιά αγάπηση έχει τα πάντα, αλλά σε ξεχωριστή θέση όπως τους αξίζει, όχι ανακατεμένα. Είναι ωραία. Πολύ ωραίο αυτό που έκανε. Πολύ ωραίο. Πόσα μίνι παστιτσάκια έχει φτιάξει σε ένα τέτοιο. Αυτό το παστιτσάκι θέλει ριγκατό, δεν θέλει σπαγγέλι. Είναι χοντρό. Να σου πω. Είστε καλεσμένοι από το σπίτι. Πάρε για τη μικρή. Ναι, καλέ, το να σου πω και εμεί, ρε Σάβα, γιατί ξύγεσαι έτσι. Γιατί μην φάμε, ρε Σάβα. Ρε Αρμάντο. Έτσι φέρονται οι Αρμάντο. Εμεί σε φέραμε εδώ πέρα, δεν μα καλεί και εμά. Μια μπουκιά αγάπη να τη μοιραστούμε. Μια μπουκιά απλά... αγάπη. Ωραία. Ξεκάθαρα αυτό το δίλημα έχει πάρει ένα πολύ περίεργο δρόμο. Νομίζω ότι θα παίξει ένθετο στο Masterchef. Ναι, ναι. Και θα το κρίνουν εκεί οι άνθρωποι, όχι εδώ. Φτιάξτε μια μπουκιά. Να δούμε παρόλα αυτά τι απαντήσανε ή 100 πάνω σε αυτό το δίλημα. 53% ο Σάλτσα από πάνω. Ο Μιχάλης Μαθιουδάκης ξεφεύγει και καρφώνει. Δύο βαθμοί για τον Μιχάλη που διάβασε τον μέσο Έλληνα τη Μέσα Ελληνίδα. Μην με φωνάζετε Μιχάλη Μαθιουδάκη. Θέλω να με φωνάζετε Ελάντιο από το Ελλάδα. Ελάντιο. Είμαι... Έχουμε τον Αρμάντο και τον Ελάντιο. Ναι, γιατί είμαι στην καρδιά του Έλληνα. Τον αφουγκράζομαι, τον νιώθω. Κάθε 7 επεισόδια αφουγκράζεσαι στον Έλληνα. Μπράβο. 39 είπε. Γενικά στο φαγητό είσαι πολύ με τους Έλληνες, να το πούμε. Πάντως πάρα πολύ κοντά το είδατε. 47-53 ήταν ένα πραγματικά μεγάλο debate. Πάμε και στο τρίτο δίλημα. Άντε. Τι προτιμάνε 100, να πίνουν νερό από το μπουκάλι ή από το ποτήρι. Εξαιρείται, να το πω ότι εξαιρείται όταν είμαστε έξω, δηλαδή ότι έξω παίρνουμε ένα μπουκαλάκι και πίνουμε. Μιλάμε ότι σε σπίτι βάζεις σε ποτήρι ή πίνεις από το μπουκάλι. Για να δούμε. 100. Κλειδώστε. Ξεκινάμε να δούμε πώς θα περιπλέξει αυτό το δίλημα η Νικολέτα. Να δούμε τις παραμέτρους που θα βάλει, από πού θα το πιάσει. 75% ποτήρι. Επειδή μιλάμε για σπίτι, δηλαδή δεν μιλάμε για ένα μπουκάλι το οποίο το έχεις για πολλές φορές να το χρησιμοποιείς και να το γεμίζεις. Μιλάμε για σπίτι, άρα έχεις αγοράσει εφιαλωμένο νερό, έτσι, μεταλλικό νερό. Όχι, μπορείς να γεμίσεις ένα μπουκάλι. Δεν κάνει, παιδιά, το πλαστικό να το γεμίζετε ξανά και ξανά. Δεν σου πω. Δεν κάνει, αλλά... Σωστά, παραμορφώθηκα από την πολλή χρήση πλαστικού. Ή μπορείς να έχεις ένα γυάλινο μπουκάλι, τέλος πάντων, βλέπετε, σας τα έλεγα, θα το περιπλέξει. Εδώ έχουμε θέμα με την ηλικία. Α, το βρήκα! Εσύ πίνεις από και σε δάκι σκύλου. Το βρήκα! Έτσι θα πίνεις! Έτσι όχι, θα πίνεις! Αλλά έχει πει το παιδί μου. Γιατί θεωρώ... Χρόνια! Εντάξει. Παιδιά κάνουν καπί και έχει πάρει και κροκέτα και έχει φάει. Αγάπη. Χρόνια ξανά! Τέλεια! Αφού πίνει! Επίσης, του βάζουμε εφημερίδες όταν βγαίνουμε έξω. Τι, όλα καλά. Λοιπόν, 75% ποτήρι στο σπίτι. Θεωρώ πένεις... ότι δεν χρησιμοποιεί ο κόσμος τόσο όσο η νέα γενιά, ναι. Τα νέα παιδιά, το μπουκάλι. Ναι. Αυτό. Άρα πιστεύεις ότι πιο πολλοί κόσμος πίνει με ποτήρι 75%. Ναι. Μιχάλης βάλει ένα γενναίο 61% σε μπουκάλι. Προφανώς. Αν και αυτό το μπουκάλι έχει καταρχάς, τσίπουρο μέσα. Θα μπω στην ψυχή του Εργέννη. Ναι. Ωραία. Και για ένα μεγάλο διάστημα, αφού ζευγαρώσει, το μπουκάλι είναι πάντοτε η λύση. Μπουκάλι είναι εύκολο, ρε παιδί μου. Ανοίγεις ψυγείο, να βγάλεις ποτήρι, να το πλύνει. Είναι project ολόκληρο. Μπουκαλάκι, κρακ, ήπια, τα λέγαμε, συνεχίζω τη ζωή μου. Καλά, Εργέννης, βέβαια, να πούμε νερό δεν πίνεις, αλλά εντάξει. Έλα μου. Ξυπνάς το βράδυ, σε πιάνει τέτοιο δίψα, πίνεις από το μπουκάλι. Ακόμα και σε σχέση με την οικογένειά σου. Τσεκάρεις αριστερά-δεξιά. Ναι, αγάπη μου, θα πιω από το ποτήρι. Πίνεις από το μπουκάλι. Ναι, αλλά το στάσιμο νερό ανακτήσει βακτήρια. Βεβαίως, τα πίνεις και αυτά. Δεν σε πειράζει, έχεις αντισώματα. Γενικά. Ναι, πίνεις μπουκάλι. Το μπουκάλι είναι η φάση. Ωραία. Ναι. Απλά αναγκαζόμαστε όταν μεγαλώνουμε και κάνουμε και οικογένειες και όλα αυτά. Να μην δίνουμε το κακό παράδειγμα και να προσαρμοστούμε σε ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά στο μπουκάλι θα πάμε. Ναι. Το μπουκάλι είναι εκεί πάντα και σε κοιτάει. Okay. Σάβα, 53%.
Στόμιο. Ναι. Στόμιο. Μόνο στόμιο. Στόμιο μόνο. Μόνο. Στόμιο μόνο. Λοιπόν, κοίτα. Έχουμε 50% άντρες εδώ, οπότε ναι, είναι σίγουρο. Okay. Γιατί οι άντρες. Να θέσουμε κάτι. Έτσι. Να μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Ωραία. Ο άντρας όταν ανοίξει μια παγωμένη μπύρα, φαίνεται να απολαύσει με το μπουκάλι. Σωστά. Το ίδιο ισχύει και με το νερό. Α. Το τυράκι ντελικασιών έχει. Και αυτό, η αίσθηση της τρύπας αυτή στο στόμα σου που βγαίνει και έρχεται και σε δροσίζει αυτό το υγρό, το ωραίο που είναι πύρα. Μη στεναχωριέσαι. Λοιπόν, οπότε έβαλα. Έχει κερδίσει με το τρύπα στο στόμα. Έβαλα 50% λοιπόν τα αγόρια και ένα. Επειδή τα κορίτσια είναι ντελικασιών συνήθως ποτήρι, το βλέπετε τη γυναίκα μου, έβαλα και ένα 3% σκληροπυρηνικό, οι οποίες είναι δικές μου. Που γουστάρουν και αυτές τρύπα, παιδί μου. Καλά, και εγώ με το μπουκάλι πίνω. Απλά. Όχι, εννοώ αυτό, αλλά δεν. Μην το μάθει ο σκύλος σου. Μην το μάθει ο σκύλος σου. Εγώ γιατί πίνω από το ποτήρι. Καλά, ο σκύλος εννοείται ότι πίνει από το καλό σερβίτσιο. Ο σκύλος γκάει έτσι. Θα την καταγγείλει ο σκύλος. Φυσικά εννοείται ότι έχει τα ίδια με εμάς. Τα ίδια τι? Σερβίτσια. Σερβίτσια. Τα μπολάκια που εξυπηρετούν απλά το. Όχι, εσείς έχετε τα ίδια με το σκύλο. Δεν έχεις καταλάβει. Ο σκύλος έχει τα ίδια με εσάς. Δεν έχεις καταλάβει. Δηλαδή, φωτογραφία μετά. Δεν μένει αυτό σε σκυλόσπιτο. Εσείς μένετε σε άνθρωπο. Πόσο αυτή τη στιγμή θέλω να είμαι ο σκύλος της Νικολέτας. Νιώθω ότι ζει καλύτερα από το μέσο Έλληνα. Αλήθεια είναι αυτό. Ωραία, παιδιά. Γενικά από ό,τι βλέπω, εκτός από την Νικολέτα, εσείς δύο έχετε πάει σε μπουκάλι. Έτσι. Και η Νικολέτα σε ποτήρι. Θα δούμε που έχουν πάει 100 τώρα. Για να δούμε. Μπουκάλι 76%, Μιχάλης συνεχίζει. Μπράβο, με παιδιά. Βαθμό και σε αυτό το ερώτημα. Ήταν ο γύρος του Μιχάλη. Είναι ο γύρος σου. 76% Ελάντιο, μπουκάλι. Ελάντιο, παιδιά, συγκλονιστικό νούμερο, έτσι. Ντον Ελάντιο θα με φωνάζεις. Ντον Ελάντιο. Το κάνει όλο και λιγότερο ελληνικό. Ντον Ελάντιο Ελ Σεγκούντο. Κάπου από κάποιο Breaking Bad υπάρχει ένα τέτοιο όνομα. Είναι από Breaking Bad, ναι. Ναι. Μεγάλο ποσοστό το μπουκάλι, έτσι. Ναι, ρε παιδιά. Ναι, ρε, εσύ, Μιχάλη, αλλά μιλάμε ότι έχουμε και οικογένεια, δηλαδή κοινό στο μπουκάλι. Ναι, αλλά είμαστε άντρες, δεν μας βιάζει. Έχουν πολλά μπουκάλια. Ένα για τον καθένα. Ένα πρέπει... για τον καθένα μέσα στο ψυγείο. Θέλω σε αυτό το σημείο να δούμε έτσι την πρώτη βαθμολογία της βραδιάς, να δούμε πού βρισκόμαστε. Ποια βαθμολογία, και εγώ θέλω να τη δω. Μιχάλης 4 βαθμοί, Σάββας 4, Νικολέτα 0. Έρωρ 404. Έρωρ για την Νικολέτα. Αυτό το προκάλεσα εγώ. Νικολέτα. Είναι απίστευτο το πόσο έτσι έχεις, πόσο έχεις ασχοληθεί και πόσο λίγο έχει φανεί. Είσαι πραγματικά, έχεις δηλαδή δώσει όλη την ενέργειά σου και δεν έχεις σταυρώσει ούτε ένα βαθμό. Να ρωτήσω κάτι. Μπορεί να παίζει σημαντικό ρόλο το ότι το τελευταίο καιρό είμαι πολύ μέσα στο σπίτι και δεν ασχολούμαι με ίντερνετ και τέτοια εγώ. Ναι, έχεις δίκιο. Γιατί από το πίνει νερό από το μπουκάλι κάποιος πρέπει να... Όχι, εννοώ. Αυτό γενικά... Είναι λίγο, δεν έχω πολλές επαφές με ανθρώπους. Α, μονόχνοτη δηλαδή. Όχι, είναι... Ωραία. Μου έριξε ένα βλέμμα. Για παρακαλώ να φέρουμε τις 100 σκύλους αν γίνεται, για να συνεχίσουμε για την Νικολέτα. Έχουμε συγκεκριμένους, μόνο με το παιδί μου και τον άντρα μου, αυτό εννοώ. Δεν βγαίνω πολύ, δεν. Εντάξει. Ωραία, εντάξει, Νικολέτα, δεν χρειάζεται να δικαιολογήσει. Δεν είμαστε για να περάσουμε καλά. Υπάρχει ελπίδα να κερδίσω, καμία. Πώς είναι δυνατόν να κερδίσω τώρα εγώ, άμα γίνει ένα θαύμα. Γίνεται να κερδίσεις και να κερδίσεις. Επίσης δεν κερδίζεις τίποτα. αλλά γίνεται, όλα μπορούν να ανατραπούν. Σίγουρα μπορώ να σου πω ότι σε όλα αυτά τα επεισόδια που έχουμε κάνει ως τώρα, κανείς δεν έχει πετύχει 0 βαθμούς μέχρι αυτό το σημείο. Έχω ένα γύρο, βέβαια. Νομίζω έχω πετύχει. Όχι, εννοώ μέχρι αυτό. Έχουμε πολλούς γύρους ακόμα, αλλά δεν βλέπω την Νικολέτα να. Δεν τα φτουράει. Δεν τα παίρνει. Προχωράμε στην επόμενή μας ενότητα, η οποία είναι ένα είναι το θέμα. Ένα είναι το θέμα για σήμερα, αυτό συζητάμε και το θέμα μας είναι τα σκυλιά. Τι θα ήταν. Ε, όντως. Ή αλλιώς η πρώην σύντροφη. Λοιπόν, ρωτήσαμε τους 100 έτσι κάποια πράγματα, μας απαντήσανε, τα κάναμε δεδομένα, αφαιρέσαμε κάτι από το δεδομένο, έτσι, και τώρα εσείς πατώντας τα μπάζερ θα πρέπει να βρείτε τι λείπει από το δεδομένο για να βγάλει νόημα. Συμπληρώστε το κενό ουσιαστικά, εντάξει. Ναι. Άρα, χέρια στα μπάζερ, παρακαλώ. Το θέμα μας, οι πρώην σύντροφοι και πρώτο δεδομένο. Το 3% έχει ζητήσει από πρώην του τι. Ναι, Σάβα. Να κάνουν τρίο με την... Τον να κάνουν τρίο, ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Να κάνουν τρίο δεν είναι... είναι 3% ένα εύλογο, έτσι, ταιριάζει, αλλά ναι, δεν είναι αυτό που ψάχνουμε. Ψάχνουμε κάτι άλλο, για να δούμε. Ναι, Μιχάλη. Δανεικά. Αχ, χαίρετε, αρέσει, μ' ακούς το μυαλό μου. Ναι, δεν είναι όμως αυτή η απάντηση.
Δεν είναι τα δανεικά, είναι πολύ παραπάνω οι άνθρωποι που έχουν ζητήσει δανεικά. Πάμε, ναι. Χέρια στα μπάζερ, κάτι άλλο. Ναι, Σάβα. Να σταματήσουν να τους ενοχλούν με μηνύματα. Να σταματήσουν να τους ενοχλούν με μηνύματα, τύπου σταμάτα. Σταμάτα να μου στέλνεις. Ναι. Όχι, δεν είναι αυτό που ψάχνουμε. Ναι. Κάτι άλλο, τι έχει ζητήσει το 3% από πρώην. Μιχάλη! Να παντρευτούν. Να παντρευτούν, ωραία. Έκανα λάθος, ξεχώρισα. Παντρέψουμε, να παντρέψουμε, ναι. Πήγες κατά όλο αυτό που ζήσαμε, αλλά μήπως ο γάμος το σώσει. Μπράβο. Και αν όχι, θα κάνουμε και ένα παιδί. Ναι, και αυτό. Και πάρουμε και ένα σκυλί. Όχι, κάτι άλλο. Ναι, Νικολέτα, τι έχει ζητήσει. Λοιπόν, τους έχουν ζητήσει να κάνουν ότι είναι ονείν, έτσι ώστε να ζηλέψει ο νέος. Καταλάβατε. Αυτό φαίνεται τόσο σατανικό που παίζει να το έχει ζητήσει εσύ. Ποτέ. Για το σκύλο. Οκ. Ότι είναι ο νυν για να ζηλέψει. Ναι, ό,τι έχω γνωρίσει ένα παιδί, θα θέλα να κάνει ότι είμαστε μαζί για να ζηλέψει αυτό, να τον φέρω πιο κοντά μου. Αλλά το βαθύτερο στόχο να ζηλέψει ο παλιό για τον νέο. Ξεκάθαρο. Αυτό είναι εξαιρετικό σενάριο. Τι έχει ζητήσει. Ναι, Νικολέτα. Κάποιο δώρο που του είχε κάνει. Μπράβο, Νικολέτα! Έχει ζητήσει από πρώην του να του δώσει πίσω τα δώρα. Εγώ όχι. Όχι εσύ. Μιλάμε τώρα... Αλλά λέω, νόμιζα ότι με ρώταγες. Αλλά όχι, εσύ δεν το έχεις κάνει. Δώσε μου το σκύλο πίσω. Δώσε μου το λουράκι του σκύλου. Δώρο ήτανε. Δώρο ήταν ο σκύλος. Από αγόρι μου. Από πρώην αγόρι. Ναι, ναι, ναι. Φαντάζομαι ότι δεν και πίσω. Ακραίο να ζητήσεις δώρο πίσω, βέβαια. Να βάλουμε έναν αστερίσκο. Άμα, ας πούμε, δώσεις δώρο και μετά χωρίσεις, ξέρω εγώ, π.χ. 2-3 μέρες μετά και είναι μεγάλο δώρο. Μεγάλο ή ακριβό. Μεγάλο, ακριβό, σημαντικό. Τη μαμά σου το μεταγιών. Ε? Ναι, τέτοια τα ζητάς. Ας πούμε, ένα δαχτυλίδι γιαγιάς ή ένα τέτοιο. Καλά, αυτό θα έπρεπε να το δώσεις, φαντάζομαι, χωρίς να το ζητήσουν. Έτσι. Ναι, 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 ναι. Δεύτερο δεδομένο, χέρια στα μπάζερ. Το θέμα μας συνεχίζει να είναι η πρώην σύντροφη. Το 62% έχει παρακολουθήσει πρώην του. Ναι, Νικολέτα. Μέσω κοινωνικών δικτύων. Νικολέτα, έχεις ξεφύγει! Είναι ο γύρος, παιδί μου. Είναι ο γύρος. Νικολέτα, καρφώνει 2 βαθμούς back to back. Και μη φύγεις, έχεις καλοπατάκι κάτω. Το πήρε προσωπικά το 0, δεν το δέχεται μια Νικολέτα και λέει πάμε. Λοιπόν, ναι, μέσα από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τέλος πάντων, έχει κάνει την παρακολούθηση. Ένα φαινόμενο το οποίο γίνεται όλο και πιο συχνά, πιστεύω, στην εποχή μας. Πόσο κατεστραμμένος πρέπει να είσαι. Ναι, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε στο τρίτο δεδομένο. Ναι. Για να δούμε, Νικολέτα, έχεις κάνει μια πολύ καλή πορεία ως τώρα. Μην. Ετοιμαστείτε, χέρια στα μπάζερ. Το 55% τι έχει κάνει με πρώην. Ναι, Νικολέτα. Ξανά σεξ. Θα το δώσω, Νικολέτα, γιατί... Τι έγινε. Ναι, Νικολέτα. Φάσομα. Πιο... Λέει φάσομα. Τα έχει ξαναφτιάξει με πρώην, με το πιο λογικό. Α, περίμενε, είναι άλλο το ένα. Όχι, δεν είναι. Καλά, άμα τα έχει ξαναφτιάξει, δεν κάναν και σεξ. Όχι, αλλά. Α, εσύ μιλά για το. Εδώ μια ξεπέτα μπορεί να εννοούσε. Αυτή, για να θυμηθούμε τα παλιά. Εντάξει, έχει χρόνο τώρα. Μπορώ να στο αναλύσω και εγώ. Όχι. Γιατί θα μπλέξει τη σκυλιά μέσα. Δεν ξέρω. Θα το αναλύσει μαθηματικά. Ναι, γιατί υπάρχει μια περίοδο προσαρμογή όταν χωρίσει, ανάλογα με το πόσα χρόνια είσαι, σε 3, 2 ή 3 μήνες. Πόσο χρόνο. Είναι κάθε χρόνο και ένα μήνα, δεν είναι. Δεν ξέρω να πηγαίνει όπως τα κελά τη εγκυμοσύνη. Πάει με τα χρόνια του σκύλου. Λοιπόν, ναι, τα ξαναφτιάχνει και είναι και το κλασικό που ίσως έχουμε αναφέρει. Το ότι πας εσύ, μιλάς στο φίλο σου, στη φίλη σου, λες καλά έκανες, μπράβο. Και μετά τα ξαναβρίσκουνε. Και ξαναχωρίζουν. Και μετά, ναι, ρε, εννοείται και καλύτερη κοπέλα είναι. Για να δούμε, θέλω να μιλήσω με κάποιον συγκεκριμένα από τους 100. Τάσο! Πού δώσω τώρα. Τάσο! Θα βγει τώρα. Έλα, Τάσο! Άρε, Τάσο! Έλα, Τάσο! Γεια σου, παιδιά, γεια σου, Λαύρο! Γεια σου, ρε, Τάσο! Το θυμάμαι ακόμα, πάει καιρός, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ωραία η φάση. Ποια! Απλά υπήρχαν κάποια θεματάκια, λίγο με τη ζήλια κυρίως. Ζήλευε αρκετά η κοπέλα. Με τις πρώην, σε είδε, δεν σε είδε, σου μίλησε, δεν σου μίλησε και υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Δεν ήταν, ήταν έντονο, δεν μου άρεσε ιδιαίτερα. Και μία, δύο, τρεις, λέω, ως εδώ είναι, φίλε, χαιρετάω, γεια σας. Και το σπάσαμε περίπου 2 μήνες, ναι, 2 μήνες ήτανε, 2 μήνες ήτανε, δύσκολοι μήνες, πολύ δύσκολοι μήνες για εμένα. Άντεξα βέβαια, βράχος εκεί, κράτησα το λόγο μου. Αλλά μετά από μια κουβέντα που είχαμε και μια συνάντηση, ξέρεις, φιλικά,
Τα βρήκαμε και ήταν η φάση ακόμα καλύτερα. Πολύ μπράβο, καλύτερα. Και τώρα φοράς βέρα και παντρευτήκατε από την κατάλαβα. Όχι, δεν λέω για αυτήν την άλλη. Τώρα έχουμε δύο παιδιά. Τη γυναίκα σου έκραζε τόση ώρα. Καλά, κατάλαβα. Τα ζυγίσαμε, τα βρήκαμε. Ωραίο αυτό. Είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα, παιδί μου, ναι. Σταμάτησε να ζηλεύει ή απλά έκανες υποχωρήσεις. Ναι, εντάξει. Ακόμα χειρότερα. Ναι, γι' αυτό ρωτάω, κατάλαβε. Τώρα έκανε τη μαλακία, Σάβα. Το υπόλοιπο ήταν οκ, ήταν απλά μια ιστορία. Τώρα δεν θα τώρα έκανε τη μαλακία. Τώρα έχει δύο παιδιά, λαμπρό μου, δεν μπορεί να πάει πουθενά. Τώρα ένα μπουκαλάκι νερού έξω, μόνος. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο μου, και να σου ζήσουν και τα παιδιά που θα διεκδικήσει την κηδεμονία τους. Λοιπόν, προχωράμε, παιδιά, είστε έτοιμοι. Ναι! Μετά είσαι πιο έτοιμοι από ποτέ. Εντάξει, μην φανταστείς. Πάντα. Σεμνή. Πάνω απ' όλα, προχωράμε στην ενότητα. Κάρφωσέ το! Σε αυτή την ενότητα θέλουμε να κάνετε μία ερώτηση στους 100 με στόχο να λάβετε ένα συγκεκριμένο ποσοστό θετικών απαντήσεων. Για σήμερα θέλουμε το απόλυτο, 50%. Να διχάσουμε τους 100. Άρα, σκεφτείτε μία ερώτηση. Θα πιάσει το 50%. Όποιος πέσει πιο κοντά παίρνει βαθμό. Αν το καρφώσετε, παίρνετε 2 βαθμούς. Θα ξεκινήσουμε με εσένα, Σάβα, και την ερώτησή σου προς τους 100. Αγαπητοί 100, θα σας κάνω μία ερώτηση η οποία μου συμβαίνει συνέχεια το θέμα που θα σας αναφέρω. Με τη γυναίκα μου, φυσικά. Πόσοι από εσάς, έτσι, λέτε δεν θα φάω. Σε ρωτάει ο άλλος, θα φας, να παραγγείλουμε κάτι. Όχι, δεν θα φάω τίποτα. Και μόλις έρχεται το φαγητό, τσιμπολογάτε και από λίγο. Ωραία. Πόσοι από εσάς. Okay, από το φαγητό του άλλου όμως. Ναι, φυσικά. Πάρε κιλά για μένα, το σουβλάκι και τις πατάτες μου. Και έρχεται άλλη τσάπ και μου τσιμπάει. Καβά, έχει αρχίσει και γίνεται παράπονο προς τη γυναίκα σου. Μια ερώτηση θέλαμε. Ηρέμησε. Καταχωρήθηκε. Δεν θα σου ξαναπάρει φαγητό. Χαλάρωσε. Λοιπόν, πόσοι από εσάς έχετε παραγγείλει φαγητό και το έφαγε η γυναίκα του Σάβα. Αποτέλεσμα. 49%, Σάβας Μπούμπουρας ξαναχτυπάει με μόνο 1% απόκληση. Σχεδόν αγγίζει την τελειότητα του 50%. Το πιάσε σχεδόν, 49%, ένα μεγάλο θέμα οι τσιμπολογάκηδες. Ή δεν θα φάω, θα τσιμπήσω. Λάμπρο, ρωτάω 2 φορές. Το έχω καταλάβει, Σάβα, αλήθεια, σε νιώθω, καταλαβαίνω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα με τη σχέση σου με τη γυναίκα σου, αλλά αν περάσεις στο επόμενο level, που νομίζω ότι μετά από κάποια χρόνια περνάς, παραγγέλνεις ακόμα και αν σου πει όχι. Αυτό, μα εννοείται αυτό κάνω πλέον. Αυτό κάνω. Άρα λύστο το θέμα. Τι γίνεται μόλις είτε, γιατί παρήγγειλες παραπάνω, αφού δεν πεινάω. Εσείς τσιμπάτε, τρώτε, εσείς πιο, Μιχάλη. Oh, είσαι... Joy doesn't serve food. Είσαι... Έχω καρφώσει πυρούνια μου, πάρεις πατάτα, στο χέρι. Έχεις καρφώσει το πυρούνι στον άλλο. Ναι, το νερό, δεν, με τίποτα. Με τίποτα. Δεν θέλω. Η Νικολέτα μας ανοίγει κάθε ενότητα και μία άλλη πτυχή. Όσο πάει, γίνεται και πιο ενδιαφέρουσα. Είμαι. Η προσωπικότητά της. Μιχάλη. Επειδή το πράγμα είναι σοβαρό, προσπαθώ κι εγώ να είμαι ψύχρεμος, γιατί η οργή μου θα είναι απλή. Ναι, Μιχάλη, μου πες τα. Ναι, ωραία. Άμα σου πει, θέλω μια μπουκίτσα και θα του δώσει εσύ μπουκίτσα αγάπη και σου φάει το μισό μπέργκερ. Εκεί δεν είναι αιτία χωρισμού. Εκεί είναι. Δηλαδή στο δικαστήριο. Σαθώνουνε. Θα πούνε ότι είσαι αυτοάμυνα. Ναι, αυτό. Γιατί ήταν θέμα επιβίωσης. Ναι. Λοιπόν, θέλω να συνεχίσουμε να δούμε. Η μόνη ελπίδα αυτή τη στιγμή είναι να πάμε ακριβώς στο 50% ή 51% για να εσωφαρίσετε, ας πούμε, ή 49%. Υπάρχουν διάφορες ελπίδες όπως ανέλησα. Αλλά, Νικολέτα, θέλω μία ερώτηση από σένα με στόχο το 50%. Μια ερώτηση, Νικολέτα μου. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, έχεις μισή ώρα. Θέλω να σας ρωτήσω και τους 100, πόσοι από εσάς βλέπετε τηλεόραση, βασικά όχι βλέπετε τηλεόραση, στην ουσία σας παίρνει ο ύπνος με ανοιχτή την τηλεόραση. Ωραία. Πόσοι από εσάς σας παίρνει ο ύπνος με ανοιχτή την τηλεόραση. Κοιμάστε με τηλεόραση ανοιχτή. Ενώ βλέπετε 100. Αποτέλεσμα. 47%, πολύ καλό, αλλά όχι αρκετό για να κερδίσει έναν Αρμάντο. Πολύ, πολύ καλό, 3% απόκληση και ωραία ερώτηση.
Ωραία ερώτηση. Η τηλεόραση είναι λίγο. Ωραία. Αυτό είναι, είναι παρέα. Μπορεί να κοιμηθεί ναι. Και είναι πολύ ωραίο όταν ξυπνά που έχει φτάσει η τηλεόραση. Ξυπνά και βλέπει κάτι που είναι. Ναι. Εννοώ, τι παίζει εκείνη την ώρα, μα ξυπνήσει 4 η ώρα, α πούμε. Ένα καλό τηλεμάρκετινγκ. Αν την πάρει ο ύπνο, ναι. Σου πω εγώ. Μιχάλη, ναι. Είναι η ευκαιρία σου. Χρειαζόμαστε 50%. Ωραία. Εντάξει, έλα. Γίνε ένα με του 100. Ναι. Λοιπόν, αγαπημένοι μου 100. Δεν είμαι η Μαντόνα από το Frozen, είμαι ο Μιχάλης. Λοιπόν, πόσοι από εσάς εκνευρίζεστε όταν στέλνετε σε κάποιον μήνυμα, λαϊκά, και σου στέλνει πίσω ηχητικό. Και σας στέλνει πίσω ηχητικό. Για να δούμε. Ακριβώς, το ξέρω, σας νιώθω. Ναι. Γραπτό να έχουμε στείλει. Αποτέλεσμα. Ισοπαλία ο Μιχάλης έρχεται από το πουθενά με 1% από και ισοφαρίζει την απόδοση του Σάβα, παιδιά. Τι τέλειο ντέρμπι, Νικολέτα. Το διασκέδασες κι εσύ. Πολύ, πάρα πολύ. Η Νικολέτα μπαίνει σε ένα γύρο, βγαίνει στον άλλον, δεν ξέρει ακόμα που είναι. Ωραία ερώτηση, Μιχάλη. Σπουδέ. Η μάστιγα των ηχητικών γενικά είναι ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μας, το οποίο πρέπει να γραφτεί ένας κώδικας savoir vivre για τα ηχητικά. Και πόσο θα έχεις πει και δεν τα θυμάσαι και υπάρχουν, Κοίτα. Α, οκ. Κοίτα. Η Νικολέτα είναι μόνο μετανιώνει αυτή την εκπομπή για τις πράξεις της. Ενώ ότι γενικότερα τι στέλναμε, τι κάναμε, τι ράναμε, όταν δεν ξέραμε ακόμα τι εστί να στέλνει φωτογραφία. Δεν εννοώ ερωτικού περιεχομένου, παιδιά. Εννοώ γενικά. Γιατί, αλλά εκεί θα είχε ενδιαφέρον να είναι. Όχι, ρε παιδάκι μου, εννοώ να στέλνει υλικό, ηχητικό, ντοκουμέντο, όλα αυτά τόσο προσωπικά δεδομένα που δεν είχαμε καταλάβει ακόμα. Ότι δεν πρέπει να τα μοιραζόμαστε έτσι εύκολα. Παρ' όλα αυτά, το σημαντικό είναι ότι υπήρξε μια ιστορική ισοπαλία σε αυτό το γύρο και θα δούμε πώς αυτό μεταφράζεται και στη βαθμολογία. Μιχάλης 5 βαθμούς, Σάββας 5 βαθμούς, ισοπαλία, Νικολέτα έχει αρχίσει και παίρνει μπρος. Άλλα 2 επεισόδια θέλει και θα είμαστε εκεί που πρέπει. Όχι. Υπάρχει ο επόμενος γύρος. Υπάρχει ο επόμενος γύρος, Νικολέτα μου, που όλα μπορεί να τα αλλάξει, γιατί είναι ο γύρος Τσίμπα 3. Τσίμπα 3. Και θέλω να δούμε και μια φωτογραφία να μας βάλει σιγά σιγά στο θέμα. Εδώ είμαστε, λοιπόν. Εδώ, ένας πεζοπόρος, ας το πούμε, ο οποίος έχει αράξει με μια αρκούδα, όπως αράζουμε όλοι με μια αρκούδα όταν κάνουμε ένα περίπατο. Το θέμα μας, παρακαλώ. 6 κλασικοί τύποι εξοχάκιδων, εντάξει. Άρα, ρωτήσαμε τους 100 για τύπους εξοχάκιδων. Διαλέξαμε τους 6 που μας είπαν ότι μας αρέσαν πιο πολύ και εσείς πατώντας τον μπάζερ θα πρέπει να βρείτε ποιοι είναι αυτοί οι 6. Κάθε έναν που βρίσκετε θα παίρνετε ένα βαθμό. Αν βρείτε 3, τσιμπάτε 3 και παίρνετε 4 βαθμούς, Νικολέτα. Αυτό μπορεί να ανατρέψει τα πάντα, όπως καταλαβαίνεις, έτσι. Πατάμε τώρα, δηλαδή. Είστε έτοιμοι. Ναι. Ωραία χέρια στα μπάζερ. Τύποι εξοχάκιδων. Φύγαμε. Ναι, Σάβα. Α, πρόλαβα. Ο μαραθωνοδρόμος. Ο τύπος που τρέχει όλη την ώρα. Τρέχει όλη την ώρα. Ο Forrest Gump, δηλαδή. Ναι, αυτός που όλη την ώρα τρέχει. Όχι, δεν είναι ένας από τους 6 που διαλέξαμε. Άλλο, παρακαλώ. Ναι, Μιχάλη. Ο πήγα για να βρωγκόμενα. Ο πήγα για να βρωγκόμενα. Ο εκδρομή, εξοχή, ό,τι θα με πάρει. Έστω μια αρκούδα. Ναι, κάτι. Για να δούμε. Ο γκομμένο εξοχάκης. Όχι, ούτε αυτό. Κάτι άλλο, Νικολέτα. Ο πήγα για να ανεβάσω φωτογραφία στα social media. Ωραίο. Όχι όμως, δεν είναι ούτε αυτό. Σάβα! Εδώ είναι ο τύπος που θέλει να δει όλα τα μουσεία, όλα τα αυτά. Όχι. Ναι. Όχι. Κάτσε, ρε. Περίμενε. Στην εξοχή δεν έχει, ας πούμε, την καλύβα του Μπαρμπαθωμάτη, εκεί που ψήνουνε το αυτό, εκεί που κάνουν το. Τους δελφούς. Εκεί που έμεινε η χιονάτη. Δελφοί. Α, πας εσύ σε μουσεία outdoor, τέλος. Θέλω να δω τα αξιοθέατα του δάσους. Τα αξιοθέατα. Όχι την κοκκινοσκουπίτσα. Νικολέτα! Αυτός που στην ουσία θέλει να είναι λίγο πιο extreme φάση. Δηλαδή να μείνει το βράδυ στο δάσο, να έχει το σουγιά μαζί. Τώρα πιο περιπετειώδης. Ο κάμπερ, ας πούμε, ο ελεύθερο κάμπερ. Εξοχάκι. Ο προσκοπημένος, Νικολέτα! Ένας βαθμός πηγαίνει σε σένα, ο άνθρωπος που έχει πάει προετοιμασμένος για τα πάντα. Έσω έτοιμος, λοιπόν. Πάμε, άλλοι 5 μένουν στον πίνακα. Τι... Ο ψαράς. Αυτός θέλει να ψαρεύει συνέχεια, να πάει ψαροκυνηγός. Ο ψαροκυνηγός. Σωστό. Σάβα σε απελπισία, όχι. Κάποιος όμως ο οποίος έχει μία αίσθηση ότι θέλει κάτι σε φαγητό. Τι μπορεί να είναι αυτός. Ναι, Νικολέτα.
είσαι αυτός που θες να γυρίσεις πίσω οπωσδήποτε, είτε επειδή πεινάς, βασικά επειδή πεινάς, όχι το... Ναι, βαρέθηκες. Ο φτάνει, θέλω να γυρίσω πίσω. Ναι, ναι, δεν μπορώ. Ωραία ήταν μέχρι εδώ. Ναι. Ο ταύτισα γυρνάω πίσω. Ναι. Μπράβο, Νικολέτα. Άλλο ένα και τσιμπάς τρία. Πάμε. Υπάρχει περίπτωση τέτοια. Ναι, υπάρχει, Νικολέτα, ξύπνα. Άλλο, πάμε, χέρια στα μπάζερ. Άλλοι τέσσερις τύποι μένουνε. Ναι, Μιχάλη. Ο αλκοολικός. Ο αλκοολικός. Πάμε να πιούμε στη φύση. Ναι, τελεία. Οι αλκοολικοί πάνε παντού. Αυτό. Βρίσκεις παντού έναν. Θα έχει ξύδια εκεί που θα πάμε. Θα έχει μαζί του. Απλά δεν βλέπω τι κάνει η εκδρομή. Ο αλκοολικός. Όχι, πάμε κάτι άλλο. Σάβα. Αυτός που θέλει να κάτσει γύρω από τη φωτιά, να λέει ιστορίες. Να τραγουδάει τραγούδια του άσημου. Του να με αγαπάς τη Μαύρο Σιδηρόπουλο φυσικά. Ελάτε από ένα τραγούδι να παίξουμε ένα χαρτί. Ο Παρλαφούπας Μπύρι, ο οποίος είναι ένας χαρακτήρας από τη δεκαετία του 50-60. Πολιτήρη του Καραγκιόζη θα ήταν. Θα ήταν τέλειο, θέλω να το δω σε απεικόνηση. Ρε Παρλαφούπα Μπύρι Μπύρι. Κάτσε γύρω από τη φωτιά να μου πεις ένα τραγούδι. Εντάξει, μπαμπάκο. Το έχετε ακούσει το άλλο του Σιδηρόπουλου. Πάμε άλλες τρεις απαντήσεις. Έχει μπει ο Σάββας στο παιχνίδι 2-1. Για να δούμε, Νικολέτα. Δεν σταματάω ποτέ. Θα κατακτήσω σήμερα και τις εξικορυφές και θα συνεχίσω και θα συνεχίσω. Δεν σταματάω ποτέ. Δεν σταματάω ποτέ. Δεν σταματάω ποτέ. Όχι, δεν είναι αυτό. Μιχάλη. Ο μαζεύω μανιτάρια. Ο μαζεύω μανιτάρια. Να σου πω ποια είναι τα καλά, γιατί κάποια ναι, δεν τρούφες, ναι, τέτοια, ναι, όχι. Να βγάλεις και λεφτά. Είναι που παθαίνουν ότι έχω φίλους μανιταρομανείς. Έχει και τροφόσκυλο μαζί. Τι? Έχει και τροφόσκυλο. Αυτή είναι άλλη. Όχι, λοιπόν, έλα, Σάβα. Ένα τελευταίο. Και μετά, ναι. Είναι αυτοί οι οικολόγοι που θέλουν να το προσέχουμε τη φύση, τα μαζεύουμε τα σκουπίδια, τα αυτό, δέντρα. Το λες με έναν τρόπο σαν να είναι λίγος λάθος. Ωραίο. Είναι καλοί που θέλουν να αφήσουν τα δάση να μην καούνε, δηλαδή να έχουμε οξυγόνο. Αυτοί οι μαλάκες. Να μαζεύουμε τα κολόχαρτά μας. Να πάρει αυτοί που τους πετάς το τσιγάρο στο δέντρο και λένε «Μα τι κάνεις». Οικολόγοι. Όχι, λοιπόν, υπάρχει κάποιος που ανεβαίνει στο βουνό, έτσι, ας πούμε, και καλά έχει ένα κομμάτι πεζοπορίας, αλλά απότερος σκοπός είναι τι να κάνει. Ναι, Μιχάλη. Να πεινάσει. Να πεινάσει για να... Φάει. Τι. Τροφή. Ναι. Να. Οπότε θα πάμε για κουκίδια. Αυτός που ανέβηκε, παιδί μου, πάνω, είναι... γιατί ξέρει ότι υπάρχει μια ταβέρνα, την οποία όμως θέλει 6 χιλιόμετρα πεζοπορία, γιατί εκεί σερβίρουν... Αυτό να μην το βρω πραγματικά, θα πρέπει να ντρέπομαι. Θα πρέπει να ντρέπεσαι, Σαββά, έχεις βρει. Λοιπόν, μένουν άλλες δύο απαντήσεις. Νικολέτα, 2-1-1 είμαστε. Άμα το βρεις, Νικολέτα, τσιμπάς 3. Έχουμε δύο ακόμα, παιδιά, χέρια στα μπάζερ. Ναι, Σάβα. Ο Ζένο εκστασιασμένο. Ο τι ωραίο που είναι εδώ, ρε φίλε. Ναι. Για να δούμε κάτι από αυτά. Ο τι ωραία που είναι εδώ. Τι ωραία, τι ωραία. Αυτό. Στο καλό σου, τι ωραία. Αυτό είναι κλασικό. Γι' αυτό ήρθαμε, γιατί είναι ωραία. Αυτό που έχει να βγει από την πόλη 20 χρόνια. Βλέπει λίγο πράσινο το μάτι του και είναι. Τι ωραία που είναι εδώ. Να μετακομίσουμε εδώ. Αλλά ωραία. Ναι, ωραία, ωραία. Έχουμε άλλη μία στον πίνακα που μας λείπει και είμαστε στο... 2-2-1. 2-2-1. Που σημαίνει ότι Σάβα και Νικολέτα, άμα το βρείτε... Να το βρει ο Μιχάλης. Τότε τσιμπάτε 3. Αν το βρει ο Μιχάλης, πάμε για μία απόλυτη ισοπαλία. Ναι, Νικολέτα. Ο Άγαρμπος, αυτός που σταματάει όλη την αποστολή γιατί είτε πέφτει, είτε χτυπάει, είτε αυτό, είτε θέλει να κάνει... Για να δούμε, είναι αυτός που σταματάει την αποστολή. Όχι, άμπαλος αλλιώς. Ναι, Σάβα. Αυτός που δεν έχει ιδέα που πάει. Ξέρεις τι, επειδή αυτός ο γύρος έχει πάει 20 λεπτά, λέω να το δώσουμε. Ο χωρίς πρωταθλητισμό, Σάβα, ναι! Που δεν ξέρει... Είναι ο τύπος πρωταθλητισμό, θα χαθεί. Αν πας 10 μέτρα, έχει χαθεί. Έχει τελειώσει. Αυτό, ναι. Έχει τελειώσει. Υπάρχει αυτό στην παρέα πάντα. Αφήστε, ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ που θα πάμε, αλλά δεν ξέρει. Λοιπόν, πάμε να δούμε και κάποιες έτσι από τις αχλαμάρες των εξοχάκηδων που για κάποιο λόγο τις περιμένεις και λίγο. Τον σώζει. Ναι, μωρέ. Μη, αφεντικό. Έχεις σκυλί μέσα. Μη, Νικολέτα, μείνε μαζί μου. Μη, Νικολέτα. Α, το κλασικό. Δεν έχω ιδέα τι πάνε να κάνω. Ναι. Δεν το ξέρεις αυτό το challenge. Όχι.
Αυτό προφανώς το κάνω από τότε που ήταν μικρό το καρπούζι, έτσι. Βαριέμαι, εξοχάκι. Κάτσε. Αυτή είναι 1980, παιδιά. Καταρχάς είναι χαλασμένο. Ναι, αλλά είχαμε το σωστό καλώδιο. Αρχομάγουλο. Όπα! 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 Όχι, όχι, όχι! Ω, σκληρό. Και έπεσε και στα ριχά, αυτό το πρόβλημα. Ωχ, τι γυναίκα. Ω, οπ, οπ, οπ. Ω! Ω! Τέλειο, τέλειο. Ω, και πάνω του. Ωπο. Τέλειο. Έχει έρθει η ώρα να πάμε στην τελευταία ενότητα για σήμερα και αυτή δεν είναι άλλη από το παρακάτι 100. Εδώ πάμε να το τερματίσουμε. Πάμε να αγγίξουμε το 99%, όχι 100%, γιατί εκεί θα κυρωθείτε. Θέλουμε να κάνετε μία ερώτηση ο καθένας και κάθε μία, με στόχο να πιάσετε το υψηλότερο πιθανό ποσοστό. Ωραία. Θα ξεκινήσουμε με σένα, Σάβα. Πάλι εγώ, ε. Ναι. Τυχερούλης. Ποια είναι η ερώτησή σου για έτσι κάτι πολύ μεγάλο? Αγαπητοί 100, πόσοι από εσάς έχετε βγει ραντεβουδάκι με την παρέα, με το κορίτσι, οτιδήποτε, όχι με το κορίτσι, είναι αν πρώτο ραντεβού, όχι, με τη γυναίκα, με την παρέα. Έτσι. Και επειδή θέλετε να κεράσετε και να μην έχετε παρεξηγήσει με τους άλλους, θα λέτε, όχι, σε παρακαλώ, σταμάτα, όχι. Πάτε για κατούριμα και καλά και παίρνετε εκεί στο πλάι την καρδούλα και χτυπά του, λες, μέχρι να έρθω βγάλτο. Μέχρι να έρθω βγάλτο. Γιατί έτσι κάνεις. Γιατί κοιτάνε, γιατί μερικοί ξέρεις φεύγεις και κάνουνε. Εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Και λέει, πού το κινητό εκεί είναι. Εγώ δεν είμαι. Εγώ, εδώ. Για να δούμε πόσοι το κάνετε αυτό που πάτε να πληρώσετε κρυφά λέγοντας θα πάω μια τουαλέτα. Έτσι, αλάνια μου. Έτσι, αλάνια μου. Για να σας δω λίγο. Έτσι, πάμε να χτυπήσουμε 101% να γουστάρουμε. Τι είμαστε, τίποτα. Πάμε ρε παιδί, να φέρουμε και να φύγουμε. Φουτογάλοι είμαστε. Γυρνάμε, γουστάρουμε. Σάββας Μπούμπουρα σε παραλήρημα. Εγώ θα σου πω. Οριακά μεθυσμένο. Τι είμαστε. Το έχουμε σπάσει το ρεκόρ σίγουρα. Αποτέλεσμα. 75%. Συγγνώμη, πέφτω από τα σύννεφα. Πάμε. Σκληρό. Σκληρό. Περίμενα κάτι. Περίμενα. Μία φορά να το έχει κάνει στη ζωή σου αυτό. Δεν εννοώ. Δεν γίνεται. Παλιά τσακωνόντουσαν ένα κρατούσε τη χέρι του άλλου. Παλιά τσακωνόντουσαν σε επίπεδο να βγουν έξω από την ταβέρνα να παίξουν μπουνιές. Ποιο θα πληρώσει. Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε ένα 25% το οποίο δεν το έχει κάνει. Ναι, σημαίνει βέβαια. Αχ, αυτή η νέα γενιά. Δεν έχει αξίες, Σάβα μου. Βλέπουμε όμως και πολλά νέα παιδιά που συνήθως το μοιράζονται όλοι μαζί, έτσι. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα το κάνουν, όχι. Υπάρχει περίπτωση να το κάνουν στο μέλλον. Υπάρχει πρόθεση και υπάρχει και το να έχεις λεφτά. 75% Σάβα, θα συνεχίσουμε με εσένα, Μιχάλη. Μια ερώτηση, θέλεις πάνω από 75% για να κερδίσεις τους 2 βαθμούς. Την έχω. Δώσε το, Μιχάλη. Αγαπημένη 100, πόσοι από εσάς έχετε δει κάποιον με το φερμουάρ κατεβασμένο ή το κουμπί ανοιχτό? Και δεν του το έχετε πει. Α, δεν του το. Γιατί γουστάρετε. Γιατί γουστάρετε. Έβαλε μια μικρή λεπτομέρεια που μπορεί να αλλάξει όλο το ποσοστό. Να πούμε, έτσι απλά δεν του το έχετε πει. Ναι. Έτσι. Ποιο, πόσοι λοιπόν το έχετε κάνει αυτό? Αποτέλεσμα. 73%. 1% λιγότερο από το Σάβα. Πω, πω, πω. Μεγάλο ποσοστό παρόλα αυτά. Κάτσε, γιατί περίμενε η φίλη μας εδώ σε κάτι πουλές φάσεις. Κάτσε, δεν ξέρω. Κάνει το εγώ, αν θυμάσαι σε παράσταση που ήμασταν μαζί, το έχω πάθει με 400 άτομα από κάτω κοινό και δεν μου το έπανε. Φόραγες εσώρουχο. Σάβα, πάντα φοράει. Με κόβεις για άνθρωπο που δεν φοράει εσώρουχο. Πίστεψέ με, δεν μπορείς να ξέρεις. Όχι, Σάβα, φόραγες. Αλλά ήταν στρακτικό γιατί ήμουν 10 λεπτά και δεν μου το είχε πει κανείς. Όταν τελειώ, μη φορούσε. Βέβαια, νιώθω ότι. Δεν θα έκανε κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Αν φορά, σα προβρακεί είναι το θέμα και κάνει μπαμ. Ωραία. Έχουμε 75%, έχουμε 74% που σημαίνει ότι Νικολέτα είναι η ευκαιρία σου να κερδίσει αυτό το γύρο, αν φέρει κάτι μεγαλύτερο από το 75. Για να δούμε. Λοιπόν, παιδιά. Αγαπημένα μου παιδιά, θέλω να σα ρωτήσω το εξή. Σε πόσους από εσάς έχει τύχει να εκνευριστείτε, να σας γυρίσει το μάτι, επειδή βλέπετε κάποιον να προσπαθεί να κάνει κάτι,
πάτε να τον βοηθήσετε να το κάνετε εσείς και τελικά ούτε εσείς το καταφέρνετε. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, να ανοίξει ένα βαζάκι. Α, ωραία. Να ξεβιδώσει κάτι. Και λες, φέρτο, θα το κάνω εγώ. Το κάνω εγώ. Και δεν το κάνετε ούτε εσείς. Ερώτηση κόλαφος ήταν αυτή. Ωραία. Και ωραία. Και για να δούμε. Αλλά μιλάμε, γίνεστε έξαλλοι. Ειδικά όταν δεν το κάνετε τελικά, έτσι. Για να δούμε 100. Την αλήθεια θα μου πείτε. Ναι, αλήθειες λένε μόνο οι αλήθειες. Γιατί και 100 σίγουρα έχετε βρεθεί σε αυτή τη θέση. Έλα, όλοι παιδιά. Εγώ δεν ξέρω άνθρωπο που να μην το ξέρει αυτό το πράγμα. Αποτέλεσμα. 89% Νικολέτα παίρνει τους 2 βαθμούς του τελευταίου γύρου με μια εκπληκτική ερώτηση. Εξαιρετική ερώτηση, Νικολέτα. Ξέρεις τι κατάλαβα. Για πες. Τελικά δεν παίζει η ερώτηση το ρόλο της, αλλά πώς θα την πεις. Πόσο θα φανατίζεις τον κόσμο που ακόμα και να μην το έχει κάνει, να τον κάνεις να πατήσει το κουμπί. Α, είσαι mentalist. Δεν είσαι τύπου, ναι. Μπήκε στο μυαλό της και σου είπε ναι, και εσύ το έχεις κάνει. Νομίζω ότι εσύ το κάνεις. Είναι Jedi. Γιούρι Γκέλλερ. Το έχεις κάνει. Εκπληκτική ερώτηση, γιατί έχεις και το ύφος όταν πας να το κάνεις. Ναι, έφερε εδώ, ρε. Άσου σε μένα, ρε. Άσου σε μένα και όχι. Και στο τέλος, βέβαια, κάποιος τα καταφέρνει. Και το παίρνει και κάνει και κλακ, γιατί... Ναι. Άσε, επειδή το είχα και σφίξει εγώ, ρε, σου λέει. Αυτό, ναι. Να δώσω ένα tip. Ναι. Ειδικά στο βαζάκι που δεν ανοίγει με τίποτα, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να βάλεις ένα μαχαίρι, να το σηκώσεις λίγο, να μπει αέρας. Σωστό. Να μπει αέρας. Ακούς ένα... Ναι, το ακούς, το ακούς. Ναι. Κατευθείαν. Ωραίο, ευχαριστώ. Ωραίο. Λοιπόν, Νικολέτα, οι 2 βαθμοί αυτού του γύρου είναι δικοί σου και έχει έρθει η ώρα να δούμε την τελική βαθμολογία. Νικολέτα, 7, Σάββας, 9 βαθμοί! Σάββας, 9 βαθμοί! Μπράβο! Μεγάλος νικητής! Όχι ότι κέρδισα και τίποτα. 6, 7, 9 το σκορ. Κέρδισες το σεβασμό, την εκτίμηση και... Δεν παίζουμε για τα πλούτη και για τα δώρα. Πες έτσι. Και έχεις το δικαίωμα, επειδή κέρδισες, να βγάλεις και ένα έτσι οσκαρικό λόγο προς τον κόσμο που μας παρακολουθεί μέχρι αυτή την ώρα. Θα σου φτιάξω και ατμόσφαιρα. Φώτα, παρακαλώ. Η κάμερα σου είναι εδώ, Σάβα. Σάβα, είσαι ο νικητής. Αρχικά θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Και να πω σε εσάς τους 100, οι οποίοι βοηθήσατε να φτάσω σε αυτό το σημείο, ότι αν ήσασταν εδώ, θα πλήρωνα εγώ το λογαριασμό. Νάτος, έγινε Αρμάντο στο τέλος. Αρμάντο Πούμπουρα στο τέλος. Ευτυχώς. Και για να κλείσουμε από τους 100, θα ήθελα την Ελίζα να μας δώσει το δικό της αποχαιρετισμό για το επεισόδιο. Ελίζα, πάμε. Μετά από όλα που άκουσα, ναι. Θα προτιμήσω την αγκαλιά του Παύλο. Μπράβο, Παύλο, είναι ακόμα ζωντανός. Αυτό είναι το σημαντικό. Είναι ακόμα εκεί και ζωντανός. Σε ευχαριστούμε, Ελίζα. Χειροκρότημα, Σάβας Μπούμπουρας. Μπράβο, Σάβα. Νικολέτα Ράλλη, Μιχάλης Μαθητάκης. Ευχαριστούμε τους 100 και εσάς που καθίσατε και μας παρακολουθήσατε μέχρι αυτή την ώρα. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.